Γεια τα χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο Χαλαρά. Ο σοφός λαός λέει ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Υπάρχει όμως και μια άλλη θεωρία που λέει ότι το δεύτερο βήμα, γενικότερα σε ό,τι και να κάνει κανείς, είναι εξίσου σημαντικό και ίσως και πιο καθοριστικό για τη συνέχεια. Γι' αυτό επιλέγω στο δεύτερο Χαλαρά ο καλεσμένος να είναι ο νούμερο ένα τραγουδιστής της χώρας. Σε πάρω με τα καρύδια, πρόσεχε. Φα! Ο νούμερο ένα τραγουδιστής της χώρας. Ναι, άστα νούμερο ένα. Περίμενε, για να μην παίρνω κόλλο σου αέρα, εννοώ στη γενιά σου και στην κατηγορία σου. Εννοώ στο σπίτι σου. Ξέρεις, όπως εγώ. Είσαι ο νούμερο. Ο καλύτερος για να τραγουδιστείς στο σπίτι σου. Ναι, όπως εγώ στην πολυκατοικία είμαι ο καλύτερος κιθαρίστας. Λοιπόν, είσαι, μήπως από κάτω κανένας άλλος. Δεν νομίζω, όχι. Σίγουρα. Αποδέχεσαι αυτόν τον όρο, αφού σε ευχαριστήσω που είσαι εδώ για δεύτερη φορά. Σε ευχαριστώ. Για δεύτερη και το λέω, συγγνώμη. Την πέμπτη φορά, ναι. Επειδή λέμε αλήθειες, είναι η δεύτερη φορά που γράφουμε, παιδιά, τη συνέντευξη αυτή με τον Αντώνη, γιατί την πρώτη φορά όλα του τα κοντινά, δεν ξέρω πόσο ο Αργυρός έκανε βουντού, ο Γιαννιάς, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ανταγωνιστές, και χάσαμε όλα τα κοντινά του και ξαναήρθε ο άνθρωπος, με τιμά ιδιαίτερα, γενικά που είσαι εδώ, σε ευχαριστώ, γιατί δεν... Καλά, ας μιλήσουμε δίπλα στο σπίτι μου, σου λέω κακό. Λοιπόν, αποδέχεις αυτόν τον όρο? Όχι, δεν αποδέχομαι κανένα. Γιατί, συγγνώμη, με βάση τις πωλήσεις και την διαχρονικότητα και αυτά, είσαι ρε φίλε στην κορυφή, είσαι. Εγώ πιστεύω. Μη σπα καρύδι, ακούγεται πιο πολύ από τον από τη φωνή σου. Αυτά που λες τώρα, φίλε, εντάξει, πιο πολύ ακούγεται το καρύδι που σπάω από τη φωνή μου. Βέβαια, έχουμε εδώ τσούχο industry standard μικρόφωνο. Λοιπόν, για να λέμε τώρα πράγματα ωραία, εγώ πρέπει να σε ευχαριστήσω που με ξανακάλεσε εδώ. Μου πήξε, μου σπάσε τα καρύδια για μια φορά. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ που θα κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί. Την κάνουμε χαλαρά, γι' αυτό και σπάω και καρύδια. Ναι, μωρέ, ό,τι θες κάνε. Με τον Δημήτρη να πω στον κόσμο ότι είχαμε πολλά κοινά στο ξεκίνημά μας. Και φίλους καινούς, με και πρώτο φίλους καινούς, έτσι, με τον Γρηγόρη, καλά, και με, το, και με τον, με το, με τον Νίκο τον... Κυριαζίδη. Α, θες να το πάμε τόσο πίσω. Να το πάμε, ρε φίλε, από εκεί που. Ωραία, εντάξει, τότε περίμενε. Με Δελιγιαννίδη, με έτσι. Ναι, Παντελής. Ωραία. Να πάμε λοιπόν. Τι ήταν ο Παντελής για σένα? Θα σου πω, περίμενε. Εγώ βάζω τις ερωτήσεις. Okay. Είναι δικιά μου εκπομπή. Okay. Εφόσον λοιπόν πάμε από την αρχή, είσαι από το Λαγκαδά. Okay. Γερμανία, δυστυχώς. Γερμανία γεννήθηκες. Αυτά είναι γνωστά. Έρχεσαι στην Ελλάδα σε ποια ηλικία? 12 χρόνων, δηλαδή γεννιέμαι Γερμανία, καταγωγή από Λαγκαδά, τα πρώτα μου παιδικά χρόνια στο Λαγκαδά και μετά από τα 14-15 μου κατεβαίνω Θεσσαλονίκη, έχεις ο ΑΕΔ, Γρηγόρης και αυτά όλα. Δεν έχεις καμία σχέση με το τραγούδι μέχρι τότε? Όχι, απλά... Ούτε αεραστεχνικά δηλαδή. Απλά τραγουδάω όπου να είναι, όπως να είναι. Η μάνα μου παίρνει μια δώρο μια κιθάρα και είμαι όλη τη μέρα κάθομαι κιθάρα και παίζω... Ένα πρωινό, η Παναγιά μου, τέτοια πράγματα. Είσαι συνάδελφος δηλαδή? Όχι, εντάξει, είπαμε να λέμε αλλαγή. Αλλά τώρα εντάξει. Έχεις εξελιχθεί σε καλό μουσικό γενικότερα? Κοίταξε, μουσικώνομαι πολύ. Μουσικώνομαι πολύ η καρδιά μου μέσα. Τέλος πάντων, ακούω μετά, έπαιζα τύμπανα πολλά. Ναι. Πιο πολύ αγάπησα τύμπανα. Κιθάρα αγαπάω πολύ. Αλλά τύμπανα πιο πολύ. Και το τραγούδι πότε έρχεται? Το τραγούδι. Μέσα σε όλα αυτά, εκεί πέρα στην... ανάμεσα στις δουλειές που έκανα πιτσιρικάς, από οικοδομές, από οτιδήποτε υπήρχε δουλειά του ποταριού, εγώ πάντα τραγούδαγα και στο σχολείο, ξέρεις, ήμουν το παιδί που με την κιθάρα του καθόμουν και με στην τάξη, ήμουν η ψυχή της τάξης, να σου πω έτσι. Ναι. Εκδρομές, να κάνουμε το χαβαλέ μας, την πλάκα μας. Και πάντα κοίταζα να εκφράζομαι μέσα από το τραγούδι, μέσα από το χορό, έτσι, break dance, τότε ήμασταν οι break dances αυτά. Ωραία, πλάτες, ναι. Τρώγαμε πλάτες και πέφταμε κάτω, κυλιόμασταν. Σε παρέες. Σοβαρή κατάσταση, όχι ωραία τώρα. Ποια είναι η πρώτη φορά, θέλω να μου πεις, που τραγουδάς σε πάλκο, σε πατάρι, σε δεν ξέρω τι ήτανε, ναι, μπροστά σε κόσμο και λες, όχ, ανακαλύψω ότι μάγκα αυτό το πράγμα θα ήτανε, το ακολουθήσω. Ήτανε σε σχολικές γιορτές. Σχολική γιορτή, στον ΟΑΕΛ Φερρυππίν, εκεί ήδη. Ήταν κάποια 3-4 χρόνια που είχα ξεκινήσει με τη μουσική, γιατί ένα γειτονάκι μου, ένα παιδί που είχε έρθει από την Αυστραλία, ένας καλός μου φίλος, Χρήστος Νικολαίδης, ήταν καλά και που είναι το παιδί στην Αυστραλία,
οικογένεια μουσική, μπαμπάς μπουζουξής, αυτός keyboard, αρμόνια, τότε ξέρεις είχε τέτοιο. Και έρχονται, μένουν δίπλα στο σπίτι μας, νοικιάζουν ένα σπίτι δίπλα στο δικό μου, το δικό μας, στο Λαγκαδά. Γνωριζόμαστε γιατί είμαστε ίδια ηλικία. Και ξαφνικά μπαίνω στο σπίτι του μέσα και βλέπω ένα δωμάτιο, πιάνα, keyboards, φαρφίσα, αρμόνια, Roland 2000, Roland 1000, όλα αυτά τα δηλαδή. Και παθαίνω σοκ. Ηχεία, ο μπαμπάς του ενισχυτές, αυτά τα παλιά τα ενισχυτές του Πρώτη φορά τα βλέπεις αυτά εσύ. Πρώτη φορά μπαίνω σε αυτόν τον κόσμο και παθαίνω σοκ. Ηλικία, πόσο είσαι? Εκεί είναι στα 14. 14 και 14, 15. Εκεί λοιπόν με τον φίλο μου τον Χρήστο είμαστε κάθε μέρα στο δωμάτιο, 10 ώρες, 12 ώρες. Αυτός ήταν πάρα πολύ καλός, έπαιζε πάρα πολύ καλά πιάνο. Κάναμε ηχογραφήσεις. Εγώ λίγο με την κιθάρα να ρατζουνίσω, λίγο τα κρουστά, λίγο αυτό. Βάζαμε ένα καστόφωνο, γράφαμε. Μετά βάζαμε, έπαιζε το καστόφωνο, γράφαμε από πάνω. Ξέρεις, τα γνώστα, ναι. Οι παλιές οι μεθόδους αυτές που κάναμε. Και εκείνη την εποχή, παρένθεση, οι τραγουδιστές που γουστάρεις, ας πούμε, που είναι. Κοίταξε, τότε εκείνη η εποχή είναι. Ξεκινούσαμε με. Γιατί ήταν πολύ λαϊκή οικογένεια, σου λέω, τα παιδιά αυτοί όλοι. Αγγελόπουλο, Κατζατζίδη, Διονυσίου, πιο πολύ αυτού του ρεπερτορίου και μετά μεγαλώνοντα σιγά σιγά χρόνο με το χρόνο, δηλαδή κάθε χρόνο που περνούσε, έμπαινα και πιο βαθιά και τραγούδια και να μάθω και τραγούδια και ένα ρεπερτόριο και αυτό. Και ερωτεύεσαι με τη μουσική γενικότερα. Τέλος μετά. Και στο Πατάρι, είπες στη σχολική γιορτή, επαγγελματικά πότε? Πατάρι λοιπόν εκεί στα 17, γύρω στα 17, αυτός επειδή ήταν πιο επαγγελματίας, έπαιζε το παιδί, έτσι τον παίρνει. Υπήρχε ένα ταβερνάκι έξω από το Λαγκαδά που λεγόταν το Αεδονάκι. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά το Αεδονάκι, μια ταβέρνα. Δεν το θυμάμαι. Κοσμική ταβέρνα που παλιά θυμάσαι ότι ήταν τα χρόνια λίγο διαφορετικά. Δηλαδή ήταν, υπήρχε πιο ρομαντισμός, ήταν πιο ρομαντικά τα χρόνια. Αμυδρά θυμάμαι γιατί είμαι και πιο μικρός. Εντάξει, τέλος πάντων. Από τον μπαμπά σου που στα έλεγε, τέλος πάντων, δεν σ' έλεγε. Ήταν οι κοσμικές ταβέρνες, θα το πούμε έτσι. Που είχαν ορχήστρα, ναι. Αλλά ερχόταν ο κόσμος, οι οικογένειες τρώγανε. Καλό καλοκαίρι. Και εκεί πέρα λοιπόν του γίνεται μια πρόταση καλοκαίρι να παίξει στο μπαλκόνι. Στο φίλο στο Χρήστο. Ναι, με το φίλο τον Χρήστο, στο μπαλκόνι του μαγαζιού αυτό. Ήταν μπαλκόνι και από κάτω είχε έτσι μια πρασιά. Και ερχόταν και είχαν γάμους, έτσι 50 άτομα, βαφτίσια. Και πέρασε και ο Σάββατα, ερχόταν και ο κόσμος κανονικός και ερχόταν και καθόταν εκεί πέρα να φάει και να ακούσει τη μουσική του. Και αυτοί παίζανε από τον μπαλκόνι και αυτός έπαιζε κιθάρα κιόλας και ο κιθάρα ο Χρήστος. Και ο μαέστρος που ήταν και ο μπουζουξής του χώρου τον πήρε για δουλειά. Και εγώ επειδή πήρε τον Χρήστο για δουλειά, πήγαινε και εγώ δίπλα εκεί πέρα με τον Τουμπερλέ και λέω να συνοδεύω κι εγώ μαζί εδώ πέρα. Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει. Ξέρεις αυτό, τέτοιο. Όλα αυτά τα τραγούδια. Και έπαιρνα τον Μπερλέκη και έπαιζα το Μπερλέκη στα πόδια, έπαιζα και εγώ τα κουστά. Καμία σχέση με το τραγούδι μέχρι στιγμής. Όχι. Τουλάχιστον επαγγελματικά. Μία, δύο, τρεις μέρες ξέρω εγώ, έπαιζα το ρυθμό κανονικά γιατί ήμουν καλός και στο ρυθμό. Λέω ρε παιδί μου, λέω, μου φέρτηκε ένα μικρόφωνο για να ακούγεται, μην παίζω γιατί έλπαιζα να ξέρω μετά με τους ενισχυτές. Να βάλω κι εγώ ένα μικροφωνάκι. Να βάλω μικροφωνάκι. Είχες από μικρός απαιτήσεις. Ναι, απαιτήσεις. Για να ακούω κι εγώ τι γίνεται, τέλος πάντων. Για πες. Μετά την επόμενη εβδομάδα λέω να κάνω καμιά δεύτερη. Μου λέει: κάνεις δεύτερες? Λέω: εννοείται. Μετά άρχισα να κάνω δεύτερες στον τραγουδιστή. Έτσι, έλεγα και δύο τραγούδια ενδιάμεσα. Μπήκα τέλος πάντων στο κλίμα ότι από εκεί. Εδώ είμαστε τώρα. Και μετά το χειμώνα μου κάνει πρόταση ο επιχειρηματίας. Μου λέει: ωραία ήταν το καλοκαίρι αυτό. Θες να έρθεις και το χειμώνα που είναι η κανονική σεζόν με την ορχήστρα. Σαν τραγουδιστή σε προσλαμβάνω. Σαν τραγουδιστή πλέον. Έτσι, και μπαίνω εκεί πέρα και έχω. Πρέπει να ψάξω να βρω τις αφήσεις τώρα. Ίσως άμα τις βρω θα στείλω. Άμα μου τις στείλεις, εννοείται. Έτσι και. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι, και έχω εκεί πέρα λοιπόν, εκεί γίνεται το πρώτο μου ξεκίνημα και μετά πάει λέγοντας. Μετά την επόμενη χρονιά φεύγει ο Χρήστος, πάει στην Θεσσαλονίκη στο Σταύρο το Φωτιάδη, το φίλο μας στο Σταυράκι. Α, ναι. Στο Κάστρο. Πάω μετά και εγώ δίπλα του πάλι πρόβες. Κάνω και εγώ τις πρόβες του Σταύρου που έλειπε, δεν ήταν ο Σταυράκης. Ήρθε ο Σταύρος, με άκουσε, μου λέει. Σταύρος, όνομα τοπικό. Ο Σταύρος Φωτιάδης, όνομα τοπικό. Ναι. Του έρωτα γιορτή. Ναι. Του έρωτα γιορτή. Θυμάσαι, ναι. Και φίλος. Και μιλάμε και. Έτσι, και τραγουδιστά, είστε πολύ καλό. Πολύ καλό, έτσι που είναι, καλό παιδί. Και τότε είναι αυτός που με βάφτισε κιόλας Ρέμο. Δηλαδή, γιατί έλεγα. Ήταν μια ωραία ιστορία αυτή.
Αυτό ήταν ένα πρώην ποντιακό κέντρο και το κάνανε πιο λαϊκό μετά. Το κάστρο, θυμάσαι το κάστρο. Το κάστρο, βέβαια. Το κάστρο, στον Εύωσμο. Ναι. Αλλά μου λέει, κοίταξε, λέει, θα σου βάλω και το όνομα απ' έξω. Γράψει και το όνομά μου, λέω, θα δω και το όνομά μου απ' έξω γραμμένο. Έγραφε Φωτιάδης, Μουρατίδης, Θανάρος, Πασχαλίδης. Λέω, πάλι όλοι οι ποντικοί θα είμαστε μαζεμένοι. Λέω, να τα αλλάξουμε λίγο, το κάνουμε λίγο πιο. Εγώ τότε άρχισα να ανακαλύπτω τον Μπάριο και μόλις έτσι έμαθα και έβλεπα αυτά τα φοβερά που έλεγε ο Γιάννης και που έκανε με τη φωνή του. Λέω και εγώ να πω ένα μικρό όνομα έτσι. Πάριος, εγώ. Και μου λέει ο Σταύρος, μου λέει θα σε ονομάσω Ρέμο. Α, ο Φωτιάδης είναι ο όνομας του όνομα. Ο Σταύρος Φωτιάδης, ναι. Και εκεί πέρα λοιπόν ήταν η πρώτη φορά που γράφτηκε το όνομα Αντώνης. Στο κάστρο Αντώνης λοιπόν είναι η πρώτη επαγγελματική. Η δεύτερη, το πρώτο ήταν στο. Ναι, ουσιαστικά. Αλλά έτσι Θεσσαλονίκη. Ναι, πρώτη φορά στο κάστρο ήταν. Και μετά πας στο Σκορπιό. Όχι, μετά περνάω από κάτι. Ας σε πω τώρα Χαλκιδική. Ο Σταύρος, επειδή είχε τον κύκλωμα τέλος πάντων, Φωτιάδης, Μελάς, Τερζής, Καράς, ήταν όλο αυτό το σύστημα. Το καλοκαίρι έχει μια δουλειά στη Χαλκιδική. Στο Ανόη, να σου λέει κάτι το Ανόη. Χαλκιδική, πρώτο πόδι, Καλυθέα, ένα σκυλάδικο σοβαρό. Ναι, πάνω στον όροφο πάνω. Βέβαια, έχεις δίκιο. Που κάποιοι που δεν πληρώνουν να τους πετούσαν από πάνω. Φεύγανε από πάνω. Φοβερό. Κουρτίνα για τέτοιο, για καμαρίνι. Και εκεί κάποια στιγμή κάποιος τραγουδιστής έλειπε κάτι τέτοιο και μου λέει: Αντώνη, θες να πας, λέει, θες να έρθεις να τραγουδήσεις εγώ στο. Νοείται παντού. Και εκεί τραγουδάω με τον Ζαφύρη Μελά. Ζαφύρης Μελάς εκεί, γνωριζόμαστε. Φανταστικός άνθρωπος, έτσι, Ζαφύρα ρωσγαμώ τα παιδιά. Και μετά γυρνάμε με τον Σταύρο μαζί, πάμε μετά στη Θεσσαλονικιά. Έχει κάνει ο Γιαννίκος τότε Θεσσαλονικιά ένα χώρο εκεί πέρα για πιο έτσι. Η Θεσσαλονικιά και η Νεράιδα, το λέω για τους φίλους που δεν γνωρίζουν, ήταν δύο πολύ μεγάλα μαγαζιά. Ναι, ήταν τα πιο μεγάλα μαγαζιά. Με ονόματα από την Αθήνα κτλ. Με κόσμο 2-3 χιλιάδες γινόταν χαμός. Τέλος πάντων. Έτσι ξεκίνησα και μετά πήγα στο Σκορπιό. Μετά από εκεί. Μετά πήγα Σέρες, Γκόγκος, πρώτη φορά Γκόγκος. Εκεί άλλη ιστορία και εκεί τώρα. Άμα αρχίσουμε με τις ιστορίες, δεν τελειώσουν. Οπότε τα αφήνουμε αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εγώ θα πω το εξής που έχει και ενδιαφέρον. Ανέφερα το Σκορπιό πριν, θα πω ιστορίες που δεν ξέρει ο κόσμος. Τώρα σε ξεμπροστιάσω. Και δεν ξέρω αν το θυμάσαι. Ο Κυριαζίτης λοιπόν, ο ιδιοκτήτης, φίλες και φίλοι και αγαπητέ Αντώνη, του Σκορπιού, είχε μια πετριά, να την πω έτσι, μια μανία, γούσταρο άνθρωπος να βοηθάει ανθρώπους που θεωρούσε ταραντούχους κτλ. Και ερχότανε πολύ συχνά σε ένα στούντιο που είχαμε τότε με τον Παντελή τον Δελιγανίδη, το συγχωρεμένο, το φίλο μας, και κάναμε demo και εγγραφές σε πολλούς. Να πούμε ότι ο Νίκος Κυριαζίτης ήταν ο πρώτος που. Είχε αρρώστια με τον ήχο. Ναι. Εν έτη τώρα 1990. Ναι. Γενικά η εποχή, το λέω για τους φίλους, που άρχισε, γιατί κάποια χρόνια πριν, μέχρι και τη δεκαετία του 80, στη μέση περίπου, δεν υπήρχε ο κλάδος ηχολήπτης. Δεν υπήρχε τίποτα. Έτσι παίζαμε όλοι μόνοι, για να ξέρετε οι νεότεροι. Ο καθένας από οι μπουζουξίδες από τους ενισχυτές του, τα τύμπανα σκέτα και υπήρχε μία κονσόλα LEM, η Dynacord, με δύο ηχεία και ο κάθε τραγουδιστής που έβγαινε με το delay, το echo, έβαζε τον εαυτό του τέρμα και χαμήλωνε τους άλλους. Το γινόταν. Μετά βγήκαν οι ηχολήπτες και αυτά. Και έρχεται λοιπόν ο Κυριαζίτης, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, και κάνει ένα demo εσύ μαζί με τον Δημητράκη το Χρυσοχοίδη. Ναι. Αδερφός. Ο οποίος Δημητράκης ήταν κούκλος, τεκνό. Έτσι. Πιο ωραίος από τον Αντώνη. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι. Αν μου πεις πώς γίνεται, αυτό γίνεται. Και λέγαμε τότε, θα σου το πω τώρα, για να μαθαίνεις την αλήθεια, αν είσαι τι φίλος είμαι. Λέγαμε εντάξει, ο Χρυσοχοίδης θα πάει πολύ μπροστά. Ο Αντώνης εντάξει, καλός αυτό, αλλά σίγουρα, άλλος είχε περισσότερα. Τελικά δεν έγινε έτσι. Γιατί ο Δημήτρης είχε και άλλες επιλογές. Ο Δημήτρης είχε άλλες προτεραιότητες. Ο Δημήτρης, ας πούμε, είναι από τα παιδιά που είναι από τους ελάχιστους που έχω φίλους μέσα από τη δουλειά μας. Γιατί ποτέ δεν νιώσαμε ανταγωνιστικά ο ένας για τον άλλον. Έτσι. Και δεν πρέπει. Ξέρεις όμως, δυστυχώς η δουλειά μας είναι άκουσα ανταγωνιστική και δύσκολα γίνονται φιλίες. Έτσι. Πάντα θα υπάρχει ένας ανταγωνισμός. Με τον Δημήτρη όμως ανέκαθεν ήταν σαν ο μεγάλος μου αδερφός, να το πω έτσι, που και με πρόσεχε και τον πρόσεχα και ξέρεις, κάναμε και πολλές εμφανίσεις μαζί και στη Θεσσαλονίκη και στο Κόρους.
και στο ραντεβού και σε πολλά μαγαζιά στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν μαζί, παρέα. Και πάντα είχαμε έτσι ταιριάξει τα γνώτα μας. Ήμουνα δίπλα του σε στιγμές δικές του δύσκολες, οικογενειακές. Ήταν αυτός κοντά στις δικές μου στιγμές δύσκολες. Και έχουμε τέλος πάντων να θυμόμαστε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ο Δημήτρης απλά αγαπούσε πάρα πολύ, αγαπά πάρα πολύ το τραγούδι, έτσι, του αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αγαπάει πιο πολύ το ψάρεμα. Ήταν ο Τόλης, ήταν ο Βοσκόπουλος, ναι. Γιατί ο καθένας μας τότε έπαιρνε μια ταμπέλα από πάνω του. Αυτός ήταν ο Βοσκοπουλικός, εγώ ήμουν Παριακός, εσύ ήσουν Ανταλαρικός, ξέρω εγώ, ήσουν Ροκάς, Παπακοσταντινιακός, θα το πω έτσι, ήσουν πιο μέσα στην. Εσύ ποιοι ήταν αυτούς που γούσταρες όταν. Άσε με εμένα τώρα, για σένα το όνομα. Τέλος πάντων, okay. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και μετά. Δεκαετία του 90, αρχές του 90, έρχονταν οι επιχειρηματίες της Αθήνας. Εσύ πια είσαι όνομα στην πόλη, πας στο Rex τότε, πώς λέγονταν, τα Άστρα. Στα Άστρα, ναι. Με τον Δημήτρη πάνε εκεί πέρα και με τον Δημήτρη και με τον Κουρκούλη και με τον. Ήμασταν εκεί τώρα διάφορα παιδιά. Τα Άστρα μαγαζί, πολύ in. Ήταν τα ωραία τα μαγαζιά της πόλης τότε. Έτσι. Το Κόρους, το Αβαντάζ, το Ακρόμα, το Άστρα. Ήταν τα ωραία μαγαζιά της πόλης. Είσαι λοιπόν εκεί μια χαρά, έχεις καθιερωθεί στην πόλη τουλάχιστον. Δεν έχεις όμως δισκογραφία ακόμη. Ναι, δεν έχω δισκογραφία. Και πας στην Αθήνα. Κατεβαίνω σιγά σιγά, κάνω κάτι δοκιμαστικά, κάτι πραγματάκια, κάτι αυτό. Δηλαδή, φανταστείς ότι η πρώτη μου επαφή με την Αθήνα τότε υπογράφω στη Sony με το Νεκτάριο τον Κόκκινο το 93 και 92-93 και περιμένω να βγάλουμε δίσκο. Αυτό μου λέει περίμενε. Αυτό και την επόμενη χρονιά ξανά. Εγώ θυμάμαι ότι έχεις κατέβει μαζί με την Νατάσα, τη Θεοδωρίδου. Αυτό μετά, 95-96. Άρα έχεις συμβόλαιο με δισκογραφία για πριν. Αλλά δεν έχεις κάνει δίσκο. Τώρα θα κάνουμε αυτό. Ναι. Μάλιστα τα πρώτα μου βήματα κατέβηκα κάτω, έκανα κάτι δοκιμαστικά με τον Χατζηδουλή τότε. Το θυμάσαι τον Χατζηδουλή. Mm-hmm. Τον Κώστα τον Χατζηδουλή που ήταν έτσι ο πιο. Ένας ρεμπετολόγος, να το πούμε, για τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Δεν ζει τώρα πλέον ο άνθρωπος, έτσι, από τους πατριάρχες του ρεμπέτικου, ήταν ρεμπετολόγος και τέλος πάντων έψαχνε πάρα πολλά πράγματα μέσα από μουσική που δεν είναι και τόσο γνωστή. Ψαγμένος πολύ με τη μουσική. Τότε λοιπόν κάνει ένα δίσκο οι τέσσερις κύκλοι με τον Μανώλη το Λιδάκι, με τον Δημητριάδη. Κάνει ένα τέτοιο δίσκο, κάνει ένα τέτοιο δίσκο και κάνω κάτι δοκιμαστικά εκεί πέρα. Τάσο του Γκρούς. Τάσος Γκρούς, αν δεν έχεις υπόψη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Και κάνα δίσκο εκεί πέρα με τη Χαλκίδα, εκείνος ο δίσκος εκεί που έχει το. Α! Ένα με χωρίς ελπίδα. Είσαι μέσα εκεί. Κάνω δοκιμαστικά. Αλλά. Για αυτό το δίσκο. Για αυτό το αλλά δίσκο. Δεν μπαίνουνε. Μπαίνω, τραγουδάω, τα έχω ετοιμάζοντα όλα και ξαφνικά ο Γερμανίτης μου λέει. Λοιπόν, αφήστε τον αυτόν σε αυτά τα πράγματα. Έλα, φύγω εδώ πέρα. Και γράψει τραγούδι για το ρέμο. Και ενώ έχουμε έτοιμο το δίσκο, έτοιμα τα τραγούδια και αυτά, τα αφήνουμε, τα ακυρώνουμε όλα. Και έρχεται ο Φίβος, γράφει 5 τραγούδια στη σειρά. Βρίσκω και άλλα 5-6 που είχα βρει πριν. Και βγαίνει ο πρώτος δίσκος με το τι ήμουνα για σένα. Δεν μπορώ να με χτυπάς από το κέρα σου ζητιάνο. Μην απορρίσεις που σκέφτομαι. Εμείς από τους πρόποδες της γης. Όλα σου ξέρει λοιπόν. Όλα, δηλαδή βγήκαν το δίσκο εκείνο. Βγήκαν. Αυτό γίνεται, Αντώνη, συγγνώμη. Γίνεται ενώ έχεις κατέβει με την Νατάσα που είπα πριν. Αυτό γίνεται το μαγαζί. Στις Χάνδρες. Στις Χάνδρες. Αυτό, οι Χάνδρες είναι αμέσως μετά. Δηλαδή είναι ο δίσκος, είναι Διογέννης, έχω κατέβει πριν, εγώ το έχω κατέβει το 95 Διογέννη. Mm. Πάσχα με Μητροπάνο. Ο πρώτος σου προσωπικός πότε βγαίνει, πριν τις Χάνδρες. Βγαίνει με τις Χάνδρες μαζί, ας πούμε. Μαζί, ωραία. Δηλαδή είναι 95-96, είναι Πάσχα 95. Κατεβαίνω με Μητροπάνο, Διογέννη, πρώτη φορά που κατεβαίνω Αθήνα σε μαγαζί. Πριν τις Χάνδρες, λες. Πριν τις Χάνδρες. Μετά χειμώνας, Πάριος, Κούκα, Κονιτοπούλου, ξέρω εγώ ένα τέτοιο. Και η Αλέξια, μου φαίνεται ένα τέτοιο σχήμα. Πάλι εγώ έτσι, no name. 96 αυτό και καλοκαίρι το 96 με Κέτη Γαρμπή, με παίρνει η Κέτη Γαρμπή στην Θεσσαλονίκη γιατί ήμουν. Δεν ήμουν όνομα στην Αθήνα, ήμουν τσιρικάς, αλλά στη Θεσσαλονίκη είχα μια δυναμική μεγάλη. Mm-hmm. Και με παίρνει μαζί της, όντας η Κέτη όμως έτριζαν τα πατώματα. Δηλαδή τραγούδια mm-hmm. είχε «Θα μελαγχολήσω», mm-hmm. «Περασμένα, ξεχασμένα», είχε μιλάμε πολλά σουξέ. Mm-hmm. Και «Ευαισθησίες μου» και όλα αυτά.
Και με παίρνει Κέτη και εκείνο το καλοκαίρι βγάζω το δίσκο. Τίποτα. Κλάιμαϊ που λέμε τη Σάντα. Α, δεν πήγε από την αρχή. Όχι, 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 τίποτα. Στην αρχή, ξέρω εγώ, είχε πουλήσει από τον Ιούνιο μέχρι το Δεκέμβριο, είχε πουλήσει 3.000 δίσκους. Τότε πουλήσαμε δίσκους, εκπομπές, αυτά πράγματα. Από Δεκέμβριο με τον επόμενο Ιούνιο, 70.000. Ναι. Έτσι και εκείνο ο δίσκο πουλήσε πάνω από 120.000, τελικά 130.000 ο πρώτο ναι. δίσκο. Έγινε μεγάλο μπαμ. Το τι είναι που μπήκε μπει στο Dolce Vita, αυτό ήτανε στη σειρά, δεν θυμάσαι. Θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Είχε μπει πάνω. Ποιο κομμάτι ήταν, ντροπή σου ήταν πιο. Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Αυτό πρέπει να ήταν εδώ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε ο τέτοιο και μετά τα πράγματα πήρε. Α, είχε τέτοια προϊστορία, γιατί εγώ θυμάμαι ότι από το ένα άκρο στο άλλο με το δίσκο αυτό. Όχι. Αλλά μεσολάβησε ένα διάστημα κάποιων ναι, ημών, λες, ναι, 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 ναι. Και εκεί μετά πήγαμε Χάντρας και κάναμε αυτές τις περιβόητες Χάντρας εκεί με την Ατάσα και το Λάμπι και με τον Παντελή τον Καναράκη. Ο Τριαντάφυλλος τότε εκεί πέρα ήταν. Ναι. Αυτή ήταν ένα παρεάκι τέτοιο που πραγματικά έγραψε μια ωραία έτσι, ιστορία μέσα στη νύχτα της Αθήνας. Έτσι έμεινε. Γιατί ήταν, ουσιαστικά ήταν αυτό το Χάντρας που λένε ήταν 3-4 μήνες, δεν ήταν παραπάνω. Μια χρονιά έγινε. Ναι. Μια χρονιά, αλλά ήταν πραγματικά, Δημήτρη, σου λέω ότι κάθε μέρα, και δουλεύουμε κάθε μέρα, ήταν όλο το VIP της Αθήνας εκεί πέρα, όλος ο πιο top κόσμος, έτσι, ό,τι αυτό, μπασκετμπολίστες, ποδοσφαιριστές, ομάδες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, και τότε είχαν έγκλειφε, τότε είχαν βαρύτητα, έτσι. Ομάδες τώρα με τον Ιβκοβιτς, με τον μπασκετμπολίστες, Φασούλας, ομάδες τώρα, που γινόταν χαμός, μετά επιχειρηματίες πρώτης κλάσεως, πρώτης γραμμής. Ήταν μια σεζόν πραγματικά που ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα τόσο πλούσιους και φτωχούς μαζί να διασκεδάζουν στον ίδιο χώρο με την ίδια αγάπη. Δηλαδή ήταν οι πολύ high-end στα πρώτα τραπέζια και ο κόσμος που ήταν στο μπαλκόνι και πίσω, αλλά χωρίς να έχουν κάποιο ιδιαίτερο να πούνε ότι α, κοίταξε, να δεις, είναι τώρα αυτός κάτω, επιχειρηματίας, ή α, έχουμε πίσω. Ήταν γύρω στα 600-700 άτομα κάθε βράδυ που γινόταν μια παρέα. Και ήταν μοναδικό αυτό. Το επόμενο στάδιο είναι βρίσκεσαι ξαφνικά με προσωπικά σου ξέ πολλά, ένα δίσκο, πας, ανεβαίνεις τουλάχιστον 2-3 level. Και τι γίνεται μετά, το ξέρετε και το μεροκάματό σου, φαντάζομαι. Εντάξει, κοίταξε, είπαμε μεροκάματο. Γιατί ξέρω ότι στα πρώτα σου βήματα ήσουν πολύ. Δημητρό, θα σου πω ένα πράγμα λίγο για να καταλάβει ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος κολλάει στο app, παίρνει λεφτά, οικονομάει. Ναι, ναι. Σε πολλά κολλάει. Φάλες. Κανένας δεν δίνει τίποτα χωρίς να. Δεν παίρνει μόνο τίποτα χωρίς να το αξίζει. Θα σου το πω. Καλός ή κακός, όταν είσαι. Όταν έχεις ένα ταλέντο, να το πω, ένα τάλαντο, να το πω έτσι. Κάποιοι μπορούν και το, όχι το εκμεταλλεύονται και όχι τους κάθε τυχαία. Γιατί μου είχε πει κάποτε ένας φίλος ότι, και το κρατάω από τότε, η τύχη είναι τυχερή. Η επιτυχία ποτέ τυχαία. Το να κάνεις επιτυχία θέλει πολλή δουλειά. Έτσι, θέλει υπευθυνότητα, θέλει να σε. Να είσαι alert, να είσαι υπεύθυνος, να είσαι σωστός, να είσαι επαγγελματίας. Κάποιοι νομίζουν ότι απλά έχω ένα ταλέντο και λένε να έχει μια φωνάρα, είναι κούκλος, είναι αυτό, είναι ταλέντο, παίζει κιθάρα, φοβερό και περιμένει όλοι να έρθουν να του παρακαλέσουν να τραγουδήσει, να παίξει αυτούς. Όχι, φίλε μου. Αν δεν δουλέψεις, αλλά δουλειά τώρα, όχι μαλακίες τώρα, μιλάμε τώρα ώρες πτήσεις, να έχεις εκεί πέρα να λιώνεις μέσα στα πατάρια. Αν δεν δουλέψεις και πάλι δεν ξέρεις αν θα σου κάτσει επιτυχία. Πίσω από την επιτυχία κρύβεται πολλή δουλειά. Και εγώ αυτό πάντα λέω σε όλους ότι και πρέπει να δουλεύουν, πρέπει να μάθουν όλοι να δουλεύουν. Εγώ σου λέω δουλεύω από, καλά σε όλους, από 12 χρόνια παιδί δουλεύω. Μα σε δουλειές, ξέρω οικοδομές, έχω κάνει πάρα πολλές δουλειές στη ζωή μου. Και μετά όταν ξεκίνησε το τραγούδι, δηλαδή ξεκίνησα την καριέρα μου με ναι και την έφτιαξα με όχι, να σου το πω έτσι. Δηλαδή ήμουν ο πρώτος που άνοιγε το πρόγραμμα και ο τελευταίος που το κλείνε. Δηλαδή έλεγε ο Κυριαζίδης, θέλουμε εδώ τον μπαλέτο, χορεύει με ένα αράβικο τραγούδι. Αντώνη θα το πεις, θα το πω. Δεν ξέρεις αράβικα, δεν με νοιάζει. Αλλά ουάχαντα μπελουάχαντα έλεγα εκεί βλακίες εκεί, τραγούδα κάνω στο τραγούδι. Μετά εδώ πρέπει να χορέψει ένα τραγούδι Michael Jackson.
Θα πω Μάικλ Τζάκσον. Μπορείς, μπορώ. Εδώ θέλουμε φωνητικά, εδώ. Ναι, μπορώ. Ρε φίλε, παντού. Σε όλα ναι. Δηλαδή προσπαθούσα να πιάσω την ευκαιρία. Δεν άφηνε καμία ευκαιρία να πέσει κάτω. Ωραία. Είπες κάτι πολύ ωραίο. Ξεκίνησες την καριέρα σου με ναι και την εξέλιξες ή την έφτασες εδώ που είναι με όχι. Mm-hmm. Για να πάμε λίγο έτσι σε πιο ουσιαστικά πράγματα. Μετά τον πρώτο δίσκο είναι η εποχή που, γιατί είσαι και ένας άνθρωπος έξυπνος και εγώ δεν πιστεύω ακριβώς αυτό που είπες, η επιτυχία δεν είναι κάτι τυχαίο, είναι και επιλογές και άνθρωποι σαν εμάς που ορίζουμε τις τύχες μας κατά μεγάλο ποσοστό, παίζουμε ρόλο και οι ίδιοι οι αποφάσεις μας και οι επιλογές μας. Εσύ μετά τον πρώτο δίσκο είσαι ήδη στη θέση να επιλέγεις και το υλικό σου, και τις κινήσεις και τα λοιπά. Πότε γίνεται αυτό? Μου έχει πει και ο Γιάννης μια πολύ ωραία. Και γιατί στο λέω, με συγχωρείς, στο λέω γιατί πιστεύω ότι τη μισή σου καριέρα, πέρα από ανθρώπους, όλοι όσοι ξέρουμε που έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο, οι ίδιοι έχουν, ακόμη και ακούγοντας προτάσεις οτιδήποτε, την τελική επιλογή την κάνει. Κάτι που κάνει και ο Νταλάρας, κάτι που κάνουν όλοι οι άνθρωποι που είναι σε ένα επίπεδο. Θα σου πω λοιπόν, μου έχει πει ο Γιάννης ο Πάριος μια ωραία κουβέντα και την κρατάω κι αυτή. Ότι όταν δεν έχεις κάνει επιτυχία ή δεν έχεις κάνει κάτι, τέλος πάντων, είσαι μέσα στην βιτρίνα. Είσαι στη βιτρίνα και σε επιλέγουνε. Όταν κάνεις επιτυχία, σου δίνει το δικαίωμα να βγεις από τη βιτρίνα πλέον και να επιλέγεις εσύ. Αυτό συμβαίνει όταν κάνεις μια επιτυχία λοιπόν και κάτι τέλος πάντων το οποίο, ένα τραγούδι, αυτό που λέμε μια αναγνώριση. Όταν έρχεται η ώρα της αναγνώρισης και της επιτυχίας, βγαίνεις από τη βιτρίνα και είσαι πλέον αυτός που μπορείς και επιλέγεις. Επιλέγεις ποιον θες δίπλα σου, επιλέγεις ποιο τραγούδι θα πεις, επιλέγεις ποιον θα έχεις συνεργάτη. Εγώ λοιπόν μετά τον πρώτο δίσκο που έγινε και βγήκανε αρκετά πολλά τραγούδια και κάνανε επιτυχία και ο κόσμος τα αγάπησε, πλέον άρχισα με τον συνεργάτη μου να μπορώ να έχω άποψη και να λέω παιδιά, εδώ ναι, εδώ όχι, θα σου πω. Και ένα έτσι ωραίο, έτσι το έχω ξαναπεί, με τον Γιώργο τον Θεοφάνους. Με τον Γιώργο λοιπόν τον Θεοφάνους, στο δεύτερο δίσκο. Ο οποίος έχει πια κομμάτια, δύο-τρία. Έχει το έτσι ξαφνικά καταρχήν. Όχι, ο δεύτερος δίσκος έχει το έτσι ξαφνικά. Τον αφήνουμε, πάμε στον τρίτο δίσκο. Μετά, όταν τελειώνω για ψάχνοντας για τον τρίτο δίσκο, ψάχνω και βρίσκω τραγούδια. Το Μήνε και όλα αυτά, ξέρεις, όλα τραγούδια. Με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο, άλλος πολύ μεγάλος συνεργάτης μου και πολύ σημαντικός συνεργάτης στην καριέρα μου. Εκεί λοιπόν έρχεται ο παραγωγός μου και μου λέει, κοίταξε, λέει. Ο Αραπίδης. Ναι, ο Σταύρος Αραπίδης. Ο τότε παραγωγός μου, τώρα είναι στην Δανία, καλή του ώρα. Μου λέει, έχουμε λέει. Κιθαρίστας. Ναι, κιθαρίστας. Συνάδελφος, ναι. Ευγενικός, πολύ έτσι, πολύ εξαιρετικός χαρακτήρας. Έρχεται και μου λέει, έχουμε μια πρόταση λέει, από τον Γιώργο τον Θεοφάνους. Τότε δεν έχει. Είναι στο ξεκίνημά του και ο Γιώργος, αλλά αρχίζει και κάνει με την Ευρυντίκη και έχει κάνει επιτυχίες. Να μας γράψει, λέει, να μας δώσει 5 τραγούδια. Ήτανε. Όλα ήταν επιτυχίες, όντως γίνανε επιτυχίες. Κάνε στην άκρη να περάσω. Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω. Το άλλο, το τέτοιο, πώς λένε, στο σταυρό που σου κάνω, στο Δερζή. Ένα άλλο το είχε δώσει στο Βαλάντι. 5/5. Λέω ωραία, πολύ ωραία τραγούδια, θα πάρουμε, θα δοκιμάσω. Λέω όμως, κοίταξε να δεις, λέει, για να τα πούμε τα τραγούδια αυτά, μόνο αν είναι τίτλος του δίσκου, τότε ήταν ο δίσκος ακόμα, ήταν έτσι. Βινήλια. Ναι, να είναι τίτλος του δίσκου, να είναι στην πρώτη πλευρά του δίσκου και να είναι τα πρώτα που θα τα σπρώξει η εταιρεία, τέλος πάντων θα τα προμοτάρει. Λέω, κοίταξε Σταύρο, εδώ είναι αυτό που σου λέω ότι επιλέγεις. Λέω, αδερφέ, άκου, δεν ξεκινάμε καλά έτσι. Αν θέλει, θα μας τα δώσει και εμείς θα αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Αν θα είναι ή όχι. Μα όχι, δεν θέλει, λέω, δεν πειράζει. Θα τα δώσει αλλού, να είναι καλά. Εκεί λοιπόν συνεχίζω, εγώ βρίσκω τα τραγούδια τα υπόλοιπα. Όντως τα δίνει τα τραγούδια σε άλλους. Τα έδωσε σε όλους, σε 4-5 ονόματα. Γίνανε και τα 5 επιτυχίες. Έτσι. Και πάω παρακάτω. Μετά από μερικά χρόνια. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω ενδώσει σε αυτόν τον εκβιασμό εντός αγωγικών και είναι η στιγμή που έχει τα προσωπικά του θέματα και περνάει τις δυσκολίες του, τους χωρισμούς του τέλος πάντων, τις ψυχικές του έτσι αναταράξεις και έρχεται πάλι ο Γερμενίτης, τότε ο Ζωή να έχει να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί που είναι τώρα ζει βέβαια, είναι ο Δημήτρης ο Γερμενίτης, ήταν ο διευθυντής της Sony BMG.
Και λέει στο Σταύρο, λέει, κοίταξε, λέει, ξαναχτύπησε την πόρτα ο Γιώργος, ο Θεοφάνος. Έχει, λέει, κάποια τραγούδια και δεν τον νοιάζει, δεν θέλει, ό,τι θέλει ο Αντώνης, θέλει να πει ένα, θέλει να πει δύο, θέλει να πει κανένα, θέλει να τα ακούσει. Αν τα, δε, αλλά λέει, έχει κάποια τραγούδια που θα ήθελε να τα πει μόνο ο Ρέμος. Εσύ τώρα έχεις τρεις δίσκους. Εγώ τώρα έχω τρεις και πάω για τον τέταρτο. Ναι. Okay. Θέλω για να μην το ξεχάσω, συγγνώμη, να επιστρέψουμε. Ναι. Γιατί τον πρόλογο δεν τον έκανα τυχαία που είπε το δεύτερο βήμα, γιατί ο δεύτερος ο δίσκος είναι πλέον καθοριστικός. Ο δεύτερος δίσκος είναι καθοριστικός. Με το έτσι ξαφνικά, γιατί γνωριμίζω με τον Βαρδί και αυτά. Γιατί αρχίζει το ταξίδι με τον Αντώνη Βαρδί. Ναι. Θα ξαναγυρίσω εκεί. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, τέταρτος δίσκος, Θεοφάνος. Έρχεται λοιπόν εκεί η στιγμή που μου λένε ότι ο Θεοφάνος θα έχει κάποια τραγούδια και όποιο θες εσύ να επιλέξεις, ό,τι θες εσύ να πεις. Το ακούω, δεν κάθομαι εγώ όμως να κάτσω να πω ότι τώρα δεν με νοιάζει και. Εγώ πλέον είμαι ένα όνομα δυνατό, πλέον καταλαβαίνεις τώρα, έτσι, τέτοιο δίσκο. Έχω πουλάω 105.000 δίσκους. Ακούς τα πάντα γιατί δεν είσαι χαζός. Δεν είμαι λοιπόν, εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Όταν μου αναγνωρίσεις ότι έκανες λάθος, εγώ θα ξεχάσω οτιδήποτε και θα ξαναβρεθώ μαζί σου. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που είναι ισχυρογνώμονες και δεν και όπως και εγώ θα κάνω λάθος. Θα πω, Δημήτρη, που έφταξα, έκανα μαλακία, οκ, σου ζητώ συγγνώμη, άμα θες συγχώρεσέ με ή όχι. Εμείς θα απολογώ, έρχεται λοιπόν ο τέτοιος ο Αραπίδης με μια κασέτα και έχει τρία τραγούδια μέσα. Δεν έχω που να πάω, τι σου έχω κάνει και το ένα με τελειώσεις. Με το που το ακούω το ένα με τελειώσεις, λέω, δεν μπορεί, λέω, το κομμάτι αυτό είναι... Πρέπει να το κρατήσουμε, λέει ο Σταύρο μου, λέει αυτό πρέπει να το πάρουμε το κομμάτι. Λέει, το άλλο, βάζω την κασέτα, βλέπουμε, δεν έχω που να πάω. Μαλάκα, τι είναι αυτό το κομμάτι, λέω. Δεν έχω που να πάω, όλος ο κόσμος είσαι εσύ. Τέλος πάντων, λέω πάρα πολύ ωραίο για αυτό το κομμάτι. Το τρίτο, τι σου έχω κάνει, πες, δεν σου έχω. Θεέ μου, λέω, δεν μπορεί να βγούμε. Γιατί όντως τα κομμάτια μου που τα ακούσαμε, είπαμε ότι τα κομμάτια είναι εκπληκτικά. Εκεί λοιπόν έρχεται ο Σταύρος, μου λέει θέλει ο Γιώργος να βρεθούμε, λέω πες το να βρεθούμε να γάμι και καθόμαστε κάτω και αρχίζει μου παίζει και αυτό, μου παίζει και το μα δεν τελειώσαμε, μου παίζει και το τρέμω, μου παίζει και το αυτό και δικαίως έγραψε όλο το δίσκο μετά ο Γιώργος και έγραψε τρεις δίσκους, όχι ένα, έγραψε τρεις δίσκους που ήταν τρεις δίσκοι με το Θεοφάνος που έτσι πραγματικά μείνανε στις καρδιές των ανθρώπων και στην καριέρα μου ένα πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Αλλά γι' αυτό στα λέω όλα αυτά γιατί όλα θέλουν τον τρόπο τους και θέλουν, δηλαδή δεν μπορεί να, εγώ δηλαδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να υποκύπτω ούτε σε απειλές, ούτε σε εκβιασμούς και δεν ήταν, αυτό ήταν μια στιγμή του Γιώργου που έτσι ήθελε και σου λέει εγώ για να σου δώσω φίλε, σου δίνω αυτά τα τραγούδια επειδή θέλω να προωθείς η εταιρεία τα δικά μου. Ναι. Αυτό κάποιος το δέχεται, κάποιος δεν το δέχεται. Εμένα δεν το δέχτηκα, πήγα παρακάτω, ξανασυναντήκαμε τον Γιώργο, κατάλαβα ότι ίσως δεν έπρεπε με αυτόν τον τρόπο να μου μιλήσει, να μου τα πει αυτά και βρήκαμε τον τρόπο και κάναμε αυτό που κάνουμε και είμαστε αυτή τη στιγμή πραγματικά έτσι. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πάλι θα πρέπει να ξαναβρεθώ με τον Γιώργο του Θεοφάνου, ναι, και να ξανακάνω έτσι. Είναι περιπτωσάρο ο Θεοφάνος. Είναι... Δεν υπάρχει, είναι μοναδικό. Είναι μηχανή παραγωγή επιτυχίων, έτσι. Όχι. Και ουσιαστικά κιόλα. Είναι ουσιαστικό. Σοψέ απλά δηλαδή. Όχι. Είναι ένα καταπληκτικό μουσικό με μια απίστευτη ψυχική ανάταση και διαταραχή, να το πω έτσι, μέσα, όταν ταράζει τη ψυχή του βγαίνουν πράγματα, δηλαδή λες πώς μπορεί να γράφει και μετά από μένα, μετά έγραψε για όλους, έγραψε μετά για τον Ζή, έγραψε για την Νατάσα, έγραψε για τη Χαρούλα, έγραψε για όλο τον κόσμο, έτσι μετά από το Ρέμο τα έγραψε όλα αυτά, γιατί μετά άρχισε να του γεννιούνται όλα αυτά τα συναισθήματα. Χαίρομαι που κι εγώ είμαι ένας ιδιαίτερα σημαντικός άνθρωπος στη ζωή του και αυτός είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός για μένα. Πάμε τώρα για να κλείσουμε και το κεφάλαιο δισκογραφία. Πάμε στο δεύτερο που είναι σημαντικό. Είπαμε το δεύτερο βήμα. Θυμάσαι που είχαμε βρεθεί στο Δαναό το σινεμά και σου λέω ρε εσύ τώρα που έκανε σουξέ και αυτά, πρόσεξε το δεύτερο δίσκο, τι θα είναι και τα λοιπά και λέτε εντάξει, έχω κάνει. Ναι, εντάξει, κοίταξε, όταν... Τι γίνεται λοιπόν, κάνει το σουξέ το πρώτο δίσκο, γίνεται ο πρώτος δίσκος και είμαστε στη φάση του δεύτερου δίσκου, ψάχνουμε εκεί τα τραγούδια, τέλος πάντων γίνεται ένα μπέρδεμα εκεί πέρα λίγο κάποια στιγμή
με ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, που είναι να μου δώσει ο Γιάννης, ο Πάριος, που τελικά δεν μου το δίνει, γιατί ήτανε, το έχει ήδη κρατήσει για τον αυτό του. Έγινε μια τέλος πάντων, μια παρεξήγηση που δεν έχει περασμένο, τέλος πάντων, δεν έχει θέμα, δεν έχει σημασία. Και εγώ έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και τέλος πάντων, έρχεται ο Αντώνης ο Βαρδίτης, μου λέει: εντάξει, φιλαράκι, μην αγχώνεσαι, όλα καλά. Και δεν λέω ένα τραγούδι που ήταν να πω, και λέω το έτσι ξαφνικά. Γιατί έρχεται ο Αντώνης κάτω με την κιθάρα και αρχίζει και μου σφυρίζει. Τα σφύριζε αυτό στα κομμάτια. Τα σφύριζε, αλλά λες και έπαιζε φλογέρα, δεν ήταν έτσι. Και μου παίζει το έτσι ξαφνικά. Και λέω: εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, εννοείται, λέω. Να το δώσει και κάπου, λέω, που εύχομαι να πιάσει τόπο και που δώσει. Μου λέει: όχι, το έχω γράψει, λέει, για σένα. Τον ευχαρίστησα πάρα πολύ. Και από εκεί. Αυτό έμεινε... είχε μόνο σε αυτό το δίσκο, ο Βαρδής. Ο Βαρδής είχε μόνο αυτό το έτσι ξαφνικά σε αυτό το δίσκο. Και μετά τα επόμενα, μετά ήρθαν τα επόμενα. Μετά έσπασε νύχτα, δύο ψέματα. Κάθε φορά που σε θυμάμαι, δεν κατάφερα. Στον πέμπτο είναι αυτά πια. Μετά μπαίνουν κάθε φορά. Κάθε φορά και έβαζε τις πινελιές του. Κοίταξε, ο Αντώνης ο Βαρδής είναι έχει αφήσει πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό μουσικά. Είναι μια σχολή που. Και πολύ υλικό όμως, πολύ κληρονομιά, πολύ πρίκα. Έχει αφήσει πολύ πρίκα. Και εύχομαι και τα νέα παιδιά να κάτσουν και να τον ανακαλύψουν, γιατί θα γίνουν πολύ καλύτεροι και σαν μουσική και σαν άνθρωποι θα γίνουν καλύτεροι. Όταν θα μιλάω για τους τραγουδιστές, για τους δημιουργούς. Α, ναι, και σαν τραγουδιστές και για μελέτη ο Βαρδής. Άστο, τώρα μιλάμε τώρα, αυτά που έκανε ο Αντώνης με τη φωνή του δεν είναι, δηλαδή ήταν ένα, αυτό που λένε, ένα φυσικό ταλέντο. Έτσι, καταρχήν ο Αντώνης δεν ήξερε. Άλλος κιθαρίστας. Δεν ήξερε. Και καλός ακουστικός. Ναι. Καλός δεν ξέρω. Καλός. Επειδή είσαι κιθαρίστας. Έπαιζε ρε και σε δίσκους του Πάριου. Αδερφέ, αυτό λέω. Για όχι, πάντα μαζί και τα λοιπά. Πιστεύεις ότι έχει βγει ξανά τέτοιες αρπίσματα που έκανε ο Αντώνης ο Βαρδής, ναι, στις κιθάρες του. Δηλαδή τέτοια κιθαριστικά θέματα που έπαιζε. Εγώ δεν έχω ακούσει ακόμη κάποιον κιθαρίστα στην Ελλάδα εδώ να παίζει όπως έπαιζε ο Αντώνης ο Βαρδής. Με τα δαχτυλάκια του που ήταν, ναι, μικρούλικα και έπιανε την κιθάρα και ξαφνικά άκουσε την κιθάρα να κελαϊδάει. Είχε έναν τρόπο και ένταγε. Έχει ένα δικό του τρόπο. Δηλαδή ο κιθαριστικός τρόπος του Βαρδί είναι, πιστεύω, είναι ακούσε αυτό και λες είναι Βαρδί αυτό. Είναι, ναι. Δεν ξέρω, εσύ πιστεύεις ότι εύκολα παίζεται έτσι ο τρόπος που παίζεται. Όχι, όχι, εσύ έχεις δίκιο. Είναι πολύ δύσκολος ο τρόπος. Αυτό που έκανε ο Αντώνης με την κιθάρα του ήταν πράγματα τα οποία και δεν ξέρει μουσική. Δεν ήξερε μουσική. Yeah. Δεν διάβαζε μουσική ο Αντώνης. Ο Αντώνης, ξέρω εγώ, όλα αυτά τα που έγραφε είναι αυτό που λέμε το συνέστημα, το ταλέντο του, το πηγαίο του ταλέντο. Καθόταν, ξέρω εγώ, και του έλεγε σε ένα στούντιο. Δεν υπήρχε η παρτιτούρα να παίξει αυτό, έτσι. Τι θες. Να 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 να. Και έπαιζε. Τα 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 τα. Καλά, ενορχιστρώσεις. Τι να λέμε τώρα. Αυτά όλα λοιπόν είναι μια σχολή μοναδική που ευχαριστώ τον Θεό που στην καριέρα μου έτσι έζησα και αυτή τη στιγμή μαζί του, έζησα και όλο το υπόλοιπο που κάναμε και τέλος πάντων παρέα πολύ μαζί, δουλέψαμε και πολύ μαζί και μπορώ να πω ότι είμαι από τους πολύ τυχερούς τραγουδιστές της γενιάς μου που ίσως έχω το μεγαλύτερο ρεπερτόριο του Βαρδί στη γενιά τη δική μου, όπως ένα τέτοιο κομμάτι είχε και ο Γιάννης ο Πάριος, είχε η Χαρούλα Αλεξίου, η Γλυκερία, η Πίτσα Παπαδοπούλου και όλοι αυτοί. Και μάλιστα, επειδή αναφερθήκαμε στον Αντώνη, χάρισε στο ελληνικό κοινό απίστευτες στιγμές μουσικές και ταξιδέψαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί του και θα ταξιδεύουμε ακόμη για πάρα πολλά χρόνια. Στις 4 ή 6 Σεπτεμβρίου θα γίνει η πρώτη φορά μια μεγάλη συναυλία με το Όλοι Μαζί Μπορούμε και θα είναι η πρώτη μεγάλη συναυλία για τον Αντώνη Βαρδί. Έλα, μπράβο, ωραία. Ήδη θα είναι, έχουν δηλώσει ότι θα είναι κάποιοι πολύ μεγάλοι, δηλαδή θα είναι και ο Νταλάρας, η Χαρούλα η Αλεξίου που έχει σταματήσει το τραγούδι, αλλά παρόλα αυτά θα είναι
θα έχει έναν ειδικό ρόλο μέσα σε αυτή την παράσταση. Μπράβο, Ραντώνη. Οπότε θα κάνω μια εκπληκτική παράσταση και ελπίζω έτσι ο κόσμος που θα μας ακούει τώρα, τώρα να έρθει και να τιμήσει τη συναυλία, γιατί θα είναι μια βραδιά μοναδική που θα γραφτεί στην ιστορία. 6 Σεπτεμβρίου. Η Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, θα σου πω. Ωραία, καλά, εντάξει. Σπορφιλέ. Έτσι κι αλλιώς αυτό θα γίνει πάταγος. Θα γίνει η επικοινωνία, ναι, θα είναι στις... Βγάζουμε και είδηση. 4 Σεπτεμβρίου. 4 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου. Συναυλία για το Βαρδί με... με ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή και θα... με πολύ αγάπη. Το συντονίζουμε και το, και το, το επεξεργαζόμαστε εγώ με τον Γιάννη τον Βαρδί, τον γιο του. Ναι. Και στείλουμε από κοινού όλο αυτό το πράγμα, έτσι, αυτή την πολύ μουσική. Πολύ ωραία, γιατί το αξίζει κιόλας. Ναι. Επειδή θα κλείσουμε με το κεφάλαιο Αντώνης Ρέμος πρόεδρος. Όχι, δεν κλείσουμε αυτό. Και Αντώνης Ρέμος μπαμπάς, okay. Με αυτό θα κλείσουμε. Okay, αυτό το ακούω. Θα τελειώσουμε τα μουσικά με λίγο πιο... Θες τώρα να το πάμε σε ροκιά. Όχι, όχι. Ναι, ροκ, αυτό είναι για ομάδα πρόεδρο, πάμε τώρα ροκιές, εκεί πάμε τώρα ροκιαρό. Είπαμε, στη συνέχεια. Το λέω γιατί είμαι επαγγελματίας για να κρατάω το ενδιαφέρον του κόσμου. Πριν πάμε λοιπόν στον Αντώνη Ρέμο πρόεδρο. Ποιος και Αντώνη έχει μίσει στην δημοσιογραφία. Ταλέντο φυσικό, ρε. Φυσικό, έτσι είναι. Και Αντώνη Ρέμο, βέβαια. Και Αντώνη Ρέμο πατέρα. Ναι. Θα τελειώσουμε γιατί δεν μπορώ να μην κάνουμε μια αναφορά. Ναι. Γιατί από ένα σημείο και πέρα, για μένα και πολύ σωστά έπραξες, ξεφεύγεις από αυτό το πλαίσιο, ας το πούμε, το περιθώριο, το... δεν ξέρω πώς θα το πω τώρα, τέλος πάντων, του τραγουδιστή απλά, χωρίς να το υποτιμώ, και πας έντονα με στοιχεία πολιτισμού για μένα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι κάνεις πολιτισμό όταν κάνεις συνεργασίες με τη Μαρινέλα, με το Μίμη Πλέσα, έτσι, με όλο αυτό το κομμάτι. Τον Κώστα Χατζή, με τον Κώστα Χατζή. Με τον Γιάννη τον Σπανό. Με τον Μίκη Θεοδωράκη. Τι να λέμε τώρα. Με ξένους που ξαφνικά έτσι βρέθηκαν εκεί που... Αυτό, κοίταξε, αυτά είναι και τα ωραία της δουλειάς μας και τα ωραία της ζωής που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει και σε καλό και σε κακό, βέβαια, έτσι. Γι' αυτό πάντα να... Τώρα μιλάμε σοβαρά και θα σπάς καρύδια τώρα με δουλεύεις. Έμα, θα το πάω. Θα την πάω από την αρχή. Ας τα καρύδια, θα φάμε μετά. Ωραία, ωραία, τα καρυδάκια σου είναι ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, δεις. Το 2002, αν δεν κάνω λάθος, είναι η χρονιά που με τον Γιάννη τον Παπαθεοχάρη αποφασίζουμε και κατεβαίνουμε, φεύγουμε από το Διογέννη και πάμε στην Πειραιώς. Εκεί λοιπόν στον Πειραιώς 131 το μαγαζί, τώρα είναι Nox, όχι, είναι το Vox, Vogue, το Vox απέναντι το θέατρο. Εκεί λοιπόν η πρώτη χρονιά που συνεργάζομαι με την Άλεξη την Πρωτοψάρτη, ένα εκπληκτικό παιδί, ένας εκπληκτός άνθρωπος, μια εκπληκτική τραγουδίστρια, άλλος πολιτισμός για την Ελλάδα η Άλκηστη. Ναι, βέβαια. Την αγαπώ πάρα πάρα πολύ και η Άλκηστη μ' αγαπάει πάρα πολύ και έχουμε έτσι μια πολύ ωραία σχέση μαζί. Και φοβερή και, η Πρωτοψάλη, είναι όργανο, έτσι. Ναι, μιλάμε για ένα καθάριο, εγώ τη ονομάζω ότι είναι... Άγριο άλογο. Όχι, ένα νερό που τρέχει από ένα καταράκτη τόσο καθαρή. Και η ψυχή της και η φωνή της. Την επόμενη χρονιά μας έρχεται η ιδέα με τον Γιάννη τον Παπαθεοχάρη και μου λέει, τι κάνουμε τώρα, μου λέει, λέω, θα ήθελα πάρα πολύ να προσκαλούμε σε κάθε χρονικό διάστημα ένα καλεσμένο συνθέτη και να τραγουδά το τραγούδια του. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με τον Μίμη τον Πλέσα. Μετά πήγαμε με τον Γιάννη τον Σπανό, μετά με τον Κώστα τον Χατζή, τον Θεοφάνους, βέβαια, έτσι που ήταν η εποχή που μου έγραφε τα τραγούδια, και τέλος με τον Αντώνη τον Βαρδί. Αυτοί ήταν οι πέντε συνθέτες που γράψαμε και δίσκο και έμεινε να γίνει ένας από τους πιο εμπορικούς live δίσκους που βγήκαν ποτέ, έτσι, και ακόμη δηλαδή ο κόσμος ακόμα στηρίζεται και στηρίζει πολύ στα τραγούδια. Θα καθαρίσεις το συνεργείο μετά, Τι συνεργείο έχεις, βέβαια. Με τρελαίνεις. Επαγγελματίες είμαστε. Λοιπόν, τότε βγάλαμε λοιπόν αυτό το ρεπετόριο και το τονίζω γιατί να έρθω σε αυτό που είπες προηγουμένως. Και θέλω μετά να μου πεις τι πήρες από όλους αυτούς. Νιώθω, τον πήρα το ρολόι του, τον πήρα την κιθάρα του. Νιώθω πραγματικά ευλογημένος και χαρούμενος που εκείνο το ρεπετόριο
Εγώ ήμουν. Είχα βγάλει τότε το, με το Θεοφάνου, είχα βγάλει το Τίμουνα για σένα, το Έλα με τελειώσεις, και ήταν από το δεύτερο δίσκο και μετά. Από το τρίτο δίσκο και μετά. Ή τέταρτο. Τέλος πάντων. Θεοφάνους και μετά, οι τρεις δίσκοι. Χαίρομαι που τα επόμενα χρόνια ερχόταν νέα παιδιά, 20 άριδες, 25 άριδες, 18 άριδες, και μου λέγανε «Α, τι ωραίο τραγούδι το αεροπλάνο». «Α, πάρα πολύ ωραίο το τραγούδι το «Όλα δικά σου μάτια μου». Έτσι, ρεπερτόριο που δεν τα ξέραν τα παιδιά. Ναι, βέβαια. Και θεωρώ ότι έπαιξα έναν ρόλο στο να μάθει μια γενιά παιδιών. Να το συζητάς, εγώ γι' αυτό το ανέφερα, Αντώνη. Γιατί καταρχήν δεν είχες την ανάγκη να το κάνεις αυτό. Είχες τις σουξετάρες σου, τα αυτά σου, τα μεροκάματά σου, έλυσες τα προβλήματά σου, τη ζωή σου, είχες τις επιλογές σου, μπορείς να συνεχίσεις μόνος σου. Δημητρό, για δεν... μένα είναι, αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος, και γι' αυτό νομίζω ότι αξίζει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Είσαι ένας άνθρωπος με εσωτερικές ανησυχίες που αυτό που λες, ας πούμε, είναι το πιο σημαντικό. Φίλε, έτσι δεν είναι, να περάσουν, να μεταλαμπαδεύσεις αυτόν των συνθετών τα κομμάτια σε μικρότερες συνεργασίες κάνεις όταν είσαι δυνατός, όχι όταν είσαι αδύναμος. Εγώ τουλάχιστον ό,τι συνεργασίες έχω κάνει στην καριέρα μου ήμουνα σε θέση νικητή, δεν ήμουνα, δηλαδή ψαχνόμουνα για να, δηλαδή, δεν το έκανα για να πάρω, να στηριχτώ από αυτή τη συνεργασία για να πάρω κάτι. Βέβαια. Το αυτό εννοούσα, γιατί... όταν δεν έχεις την ανάγκη, αυτό, δεν την λοιπόν, είχες. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό νιώθω ευλογημένος και γι' αυτό και ο κόσμος το αγκάλιασε, το αγάπησε, γιατί έγινε με αλήθεια, με την καρδιά μου έγινε αυτό το πράγμα. Και αφήσαμε πίσω τώρα παρακαταθήκη πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε αφήσει πολύ ωραίες μουσικές στιγμές. Και μάλιστα και πέρσι που έκανα κάποιες εμφανίσεις καλοκαιρινές στο Άλσος και έκανα ένα πρόγραμμα, έτσι, μια μικρή έτσι, βόλτα από εκείνα τα τραγούδια με τους συνθέτες. Ο κόσμος το αγάπησε και ακόμη μου λέει ότι θέλουμε ξανά να ξαναδούμε να τραγουδάς τα τραγούδια των συνθετών και αυτά. Νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενος και που μέχρι τώρα πορεία μου γνώρισα όλους αυτούς τους τόσο σημαντικούς ανθρώπους της μουσικής και της ελληνικής και της ξένης και της παγκόσμιας σκηνής. Αυτό κάνεις μια αναφορά τώρα που λες. Ναι. Έτσι για το παγκόσμια τι. Κοίταξε, είχα τη μεγάλη χαρά και τιμή έναν τραγουδιστή που τον είχα, τραγουδιστές που είχα, ούτε στα όνειρά μου μπορούσα να φανταστώ ότι θα τους δω από κοντά, να συνεργαστώ και μαζί τους. Δηλαδή όταν ο Χούλιο Ιγκλέσιας αποδέχεται το να τραγουδήσει μαζί σου με έναν τραγουδιστή Έλληνα ένα τραγούδι, είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Όταν η Gloria Gaynor τραγουδάει μαζί σου επί σκηνής και... Πού έγινε αυτό? Έγινε και αυτό. Και στη Νέα Υόρκη και στην Ελλάδα, σε ένα πριβέ βέβαια στην Ελλάδα, αλλά και στη Νέα Υόρκη σε ένα χώρο έτσι... Τι λένε φίλε, αυτό δεν το ξέρω εγώ. Βεβαίως. Η Gypsy Kings. Έτσι, με το φέτος το χειμώνα, ο Νικολά Ρέγες ήρθε και με είδε στο μαγαζί, πέρασε μια πολύ ωραία βραδιά. Έχω ανοίξει ένα πολύ ωραίο διάβλο επικοινωνίας με αυτούς τους καλλιτέχνες. Ο Έρος Αμαζότη, που ο Έρος που ήταν ένα πραγματικά έτσι ένας από τους πιο αγαπημένους μου παιδικούς ήρωες, να το πω. Όταν ήρθε η στιγμή και τραγούδησα μαζί του, ήταν μια από τις πιο όμορφες στιγμές στη ζωή μου και στην καριέρα μου. Και μάλιστα είμαστε και σε πολύ κοντά και πλέον έχουμε και οικογενειακές σχέσεις. Μιλάμε στο τηλέφωνο, έρχεται, με επισκέφτεται στην Ελλάδα, κάνει διακοπές στην Μύκονο, με φιλοξένησε στην Ιταλία. Έχουμε πολύ ωραίες σχέσεις, έτσι, με έναν τέτοιο μεγέθος καλλιτέχνη. UB40, ένα από τα πιο ωραία ιστορικά ρέγγε συγκροτήματα που συνεργάστηκα μαζί τους. Και έρχονται κι άλλοι. Και έτσι, δηλαδή, κάθε χρόνο φροντίζω να υπάρχει έτσι μια διεθνή παρουσία στην Ελλάδα στη μουσική, σε συνδυασμό με την ελληνική μουσική. Έτσι, φέτος έχουμε μια πολύ ωραία βραδιά και δουλεύω από τώρα για αυτή τη βραδιά, στις 13 Σεπτέμβρη, ημέρα Τετάρτη, θα έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή στο Ηρώδιο να τραγουδήσω με τον Μάικλ Μπόλτον. Έτσι, ο τύπος δεν παίζεται, έχει πάρει 2 γράμμοι, έχει πουλήσει εκατομμύρια δίσκους, είναι ένας... Α, έτσι, ούτε αυτό το ξέρω. Έτσι. Τι λέει Ραντονάκη. Έτσι, λοιπόν... Μεγάλο κέρδος, λοιπόν, αυτό, είσαι γεμάτος. Είμαι χορτασμένος, αλλά ακόμη θέλω να ζήσω
πολλά πράγματα στη μουσική και πάντα θα ψάχνουμε να βρω μια επόμενη στιγμή που θα με κάνει και εμένα και τους ανθρώπους που με ακούνε τόσα χρόνια να νιώσουν πολύ ωραία. Από τις πιο ωραίες στιγμές της καριέρα μπορώ να σου πω είναι όταν τραγουδούσα και τραγουδάω με τη Μαρινέλα. Η Μαρινέλα κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση μας στην ψυχή μου, στην καρδιά μου και τη θεωρώ πραγματικά μέσα σε όλες τις πολύ μεγάλες τραγουδίστρες, έτσι. Θα την ψήσουμε, συγγνώμη που σε παρένθεση, θα την ψήσουμε παρέα να την φέρω εδώ, που θέλω. Okay. Να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνει, γιατί ναι, η Μαρινέλα είναι μια ψυχάρα. Μαρινέλα είναι πέρα από αυτά που την ξέρεις κι εσύ. Άμα ερχόταν φίλε σου. Να σου πει ιστορίες. Ερχόταν στους Άγαμους όταν παίζαμε δεκαετία 90 και αρχές 2000, σχεδόν σε κάθε παράσταση και μετά μας έπαιρνε όλους. Μας πήγαινε στο Hilton, όταν ήταν ακόμα σε λειτουργία, τρώγαμε πρωινό και μας έλεγε ιστορίες για τον Καζαζίδη, για την ίδια. Φοβερή. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Πάμε. Σου δίνω 3 λεπτά να μας πεις για τον Αντώνη Ρέμο πρόεδρο. Τι γίνεται εκεί πέρα. Εντάξει. Κοίταξε, είναι ένα τόσο μεγάλο κεφάλαιο στη ζωή μου που δεν μπορώ να σου πω σε 3 λεπτά. Καλά, εννοείται, ρε παιδί μου. Δύο πραγματάκια, έτσι, μια δυστυχώς μια. Εγώ το ξέρω γιατί ξέρω ότι σε καίει ακόμη και τώρα μέσα σου. Με καίει η αδικία βασικά. Έτσι, η αδικία που δεν. Είσαι πληγωμένος. Δεν με αφήσαν. Όχι πληγωμένος. Είμαι καταρακωμένος και. Σου λέω, η αδικία δεν καταπίνεται εύκολα. Πρέπει να μάθεις, εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να καταπίνω αδικίες και γι' αυτό και είμαι εδώ και είμαι καλά και έχω μείνει όρθιος και αλλιώς αν δεν μπορούσα να καταπιώ τις αδικίες, δεν θα υπήρχα. Είναι πολύ ισχυρό δηλητήριο η αδικία, να ξέρεις. Απλά θέλει αντίδοτο, να βρίσκουμε τα αντίδοτά μας. Ναι. Εγώ λοιπόν με το πέρασμα από το Ηρακλή, όταν μπήκαμε στο Ηρακλή, τότε αυτοί που μπήκαμε ξέρεις πολύ καλά γιατί είσαι και ηρακλειδεύς. Μπήκαμε με την πιο μεγάλη μας έτσι, αγάπη να βοηθήσουμε την ομάδα όταν ήταν διαλυμένο το τοπίο. Θυμάσαι πολύ καλά, καμένα γραφεία, βέβαια, ναι. 30 προσφυγές και όλα αυτά τέλος πάντων. Mm-hmm. Καταφέραμε 3 χρόνια να κρατήσουμε όρθια την ομάδα στη θέση που της άξιζε με χιλιάδες προβλήματα που τα είδαμε σιγά σιγά και στην πορεία αδειάζοντας ο καθένας στη θέση του, φεύγοντας από δίπλα μου, με αφήσανε μόνο και έμεινε να παλεύω με τα κύματα με κάποιους συνεργάτες τέλος πάντων που τολμήσαν να μείνουν μέχρι το τέλος. Δυστυχώς τα προβλήματα ήταν τόσο μεγάλα και ο πόλεμος που δεχόμασταν και από έξωθεν και από έσωθεν ήταν τόσο μεγάλος που στο τέλος κάποιοι θεωρήσαν ότι okay, τώρα είναι η στιγμή αφού ο Αντώνης ρύθμισε και έβαλε μία σειρά στα πράγματα. Μιλάμε, μην ξεχνάς ότι εμείς μπήκαμε, υποτίθεται ότι η ομάδα είχε 4-5 εκατομμύρια χρέη και αποδείχθηκε ότι είχε 18,5 εκατομμύρια χρέη. Άρα λοιπόν για τα χρόνια που ήμουνα, πλήρωνα 2 ομάδες. Μία την παλιά και μία την τρέχουσα. Η τρέχουσα που κάθε φορά. Όταν ανέλαβες, πήρες τις υποχρεώσεις του παρελθόντος. Το σύστημα λοιπόν όλο, κάθε χρόνο, έλεγε: ωραία, φέτος θα πέσει ο Ηρακλής. Το σύστημα, γιατί υπήρχε σύστημα, έτσι. Ναι. Εγώ λοιπόν έβαλα τα στήθια μου μπροστά και τα λεφτά μου και κατάφερα να κρατήσω την ομάδα όρθια και μάλιστα όχι μόνο κατάφερα, την τρίτη χρονιά, θυμάσαι καλά. Η ομάδα έκανε σχεδόν πρωταθλητισμό το δεύτερο εξάμηνο, το τελευταίο εξάμηνο, πήρε τους περισσότερους βαθμούς μετά τον Ολυμπιακό σε βαθμολογικά. Τέλος πάντων, εκεί λοιπόν αποφασίσανε να κάνουν την εξέγερσή τους, την τέτοια τους, να κάνουν τη μαγιά τους, να εκδιώξουν το Ρέμο από την ομάδα και να πάρουν τα ενία και να κάνουν τέλος πάντων αυτό που έγινε. Αυτό που με ενοχλεί όμως τώρα είναι ότι σε όλα αυτά τα χρόνια που περάσανε, τέλος πάντων εγώ πλήρωσα αυτά που έπρεπε να πληρώσω, τις υποχρεώσεις που ανέλαβα που δεν ήταν και δικές μου. Πλήρωσα και δικές μου και αυτές που δεν είχαν δικές μου. Η τελευταία απόφαση που πλήρωσα ήταν ο Τάσος Κατσαμπής, που μπορεί πολύ εύκολα να τον ρωτήσετε και να δείτε. Που ήταν προσφυγές των παιχτών αυτές, ε. Ναι, εποχές τότε. Θα έπρεπε λοιπόν αυτοί όλοι που ήρθαν μετά να διευθετήσουν τα θέματα τους και να μην φτάσουν στο επίπεδο αυτή τη στιγμή να τιμωρείται η ομάδα
για εποχές αυτές. Άρα λοιπόν, μην μπούμε στη διαδικασία πάλι να λένε, γιατί δυστυχώς μια κουβέντα σαν αυτή που είπε ο κύριος Κούγιας, την παίρνουν μετά τα μέσα. Κατάλαβα. Και τη γλωσσή δίνω στα παιδάκια και αρχίζουν πάλι ρέμο, τα χρέη σου, τα αυτό δεν πλήρωσες, αυτό χρωστάς, κάνεις. Παιδιά, ο Ρέμος πλήρωσε πολύ περισσότερα από αυτά που έπρεπε. Ο μόνος που πλήρωσε από την ψυχή του και από την τσέπη του χρέη για την ομάδα, και όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν ιστορία και θα τα γράψει ιστορία, και ο καθένας μέσα στην ιστορία αυτή έχει τη θέση του. Εγώ έχω την ψυχή μου και τη συνείδησή μου πεντακάθαρη. Από εκεί και πέρα έφυγα από την ομάδα, με φύγανε από την ομάδα μάλλον, δεν έφυγα, με φύγανε από την ομάδα, και δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος Ηρακλής. Υπάρχουν όλα αυτά που συνέβησαν, νεϊπόροι, παλιπόροι, πόντι, Κινέζοι, αφημοί, έτσι, αφημοί, έτσι. Με διάφορα τεχνάσματα προσπαθούν να κρατήσουν την ομάδα, ό,τι έχει απομείνει από τον Ηρακλή, στη θέση που τους αξίζει. Δυστυχώς για μένα δεν είναι αυτό που θα ήθελα να βλέπω για την ομάδα μου, που αγαπάω, που συνεχίζω και την αγαπάω. Αλλά πίστεψέ με, δεν μπορώ ούτε μία στιγμή στο μυαλό μου να σκεφτώ ότι, γιατί έρχονται μου λένε, ξέρω εγώ, Αντώνη, μήπως ξανά και τέτοια, λέω, παιδιά, δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Να είστε καλά, αυτοί που αποφασίσατε... Και από τον κόσμο, ο οποίος βέβαια επηρεάζεται όμως, έτσι. Αυτοί που αποφασίσατε λοιπόν να πάρετε την τύχη του Ηρακλή στα χέρια του, αυτοί λοιπόν... Βρείτε και την άκρη. Βρείτε και την άκρη, και όλοι αυτοί που ήταν μεταγενέστεροι μετά από μένα. Ναι. Πολλοί ήταν αυτοί, ξέρει ο κόσμος την ιστορία, ξέρει τι έχει γίνει. Το κλείνουμε εδώ το θέμα. Με συνεχόρια, με αγάπη, αυτό, ναι. Έτσι, αυτό ότι μακάρι, είχες τη συνείδησή μου ήσυχη, όπως λες. Εγώ έχω τη συνείδησή μου ήσυχη, και να είναι σίγουροι και ο κόσμος να μην παρασύρεται από το κάθε θηράκι που πετάει ο κάθε τυχάρπαστος εκεί μέσα. Ναι, δυστυχώς. Για τη δική του την. Παντού συμβαίνει, Αντώνη. Παντού. 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 Είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει ολόκληρος μηχανισμός που παρασύρει τη γνώμη του κόσμου. Δυστυχώς και παρασύρει το κόσμο. Τεράστιο θέμα αυτό. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν ρίχνουμε το φταίξιμο στον κόσμο. Ο κόσμος κάνει αυτό που νιώθει. Εγώ μιλάω για μένα, ότι εγώ την πίκρα και την αδικία που βίωσα με την ομάδα του Ηρακλή δεν την έχω βιώσει ποτέ ξανά στη ζωή μου και δεν θέλω να την ξαναβιώσω. Στενάχωρη. Τέλος, πάμε παρακάτω. Τέλος, καλό, όλα καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε αυτή την ωραία κουβεντούλα που κάνουμε με το πιο σημαντικό κομμάτι και την πιο σημαντική ιδιότητα της ζωής σου. Φαντάζομαι, έτσι θα το βλέπεις κι εσύ. Τι συμβαίνει με την κόρη, τι άλλαξε στη ζωή σου, πώς είναι. Θα σου πω λοιπόν, για να τα συνδέσουμε και με το τελείωμα της κουβέντας με τον Ηρακλή. Η κόρη μου ήρθε στην εποχή που ήμουνα μέσα στην καταιγίδα της ζωής μου, που η μετά Ηρακλή εποχή, που έπρεπε αυτό, ερχόταν αποφάσεις, ερχόταν... Οικονομικά δύσκολα, Αντώνη, έτσι. Ό,τι πιο δύσκολο μπορεί να φανταστεί ο ανθρώπινος... Δηλαδή μεγάλα ποσά, μεγάλα αυτά, τώρα χωρίς να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, αλλά... Τεράστια. Έχεις βρεθεί... Δημήτρη μου, εγώ έκανα τα πάντα για να μείνω όρθιος και να μπορώ κάθε μήνα, τέλος του μήνα, να πληρώνω αυτές τις δόσεις στην εφορία. Ναι. Και στην εφορία και όχι μόνο και τέλος πάντων. Ωραία, πάλευα από το 2007 που μπήκα στον Ηρακλή μέχρι το 10 να πληρώνω όλα αυτά που πλήρωνα, και από το 10 μέχρι το 17 περίπου, 18, ήταν η εφταετία, η μαρτυρική μου εφταετία που δεν ήξερα τι μου ξημερώνει. Εκεί λοιπόν όμως, σε αυτή την εφταετία λοιπόν της καριέρας μου, έρχεται η Φραουλίτσα. Έρχεται λοιπόν η Ελληνίτσα μου το 2015 και ρίχνει μία βόμβα θετικής ενέργειας στη ζωή μου, και ξαφνικά αρχίζουν όλα τα πράγματα και ηρεμούν γύρω μου. Αρχίζουν και βλέπω σιγά σιγά ότι φεύγουν τα μαύρα σύννεφα και μπαίνει σιγά σιγά κάποιες ακτίνες του ήλιου μέσα στην ψυχή μου. Έτσι λοιπόν η Ελληνίτσα ήρθε και άλλαξε τα πράγματα στη ζωή μου, μου έφερε τον ήλιο στη ζωή μου, και είμαι πολύ χαρούμενος που κι εγώ, όπως και εσύ και πολλοί έτσι άνθρωποι γύρω μας, καταφέραμε και γίναμε γονείς, γιατί είναι και πολλοί κόσμος που θέλει να γίνει και δεν μπορεί, και είναι
ο υπέρτατος σκοπός του ανθρώπου, πιστεύω, το να κάνει έναν, μια συνέχεια, έτσι. Mm. Να, όχι, δεν λέμε να κάνουμε τη συνέχειά μας, απλά να κάνουμε να φέρουμε στον κόσμο ένα καινούριο άνθρωπο. Είναι η στιγμή που, η μόνη στιγμή που ο άνθρωπος γίνεται Θεός. Δεν θέλω να ακουστεί αυτό λίγο ειδωλογικά, ναι. Ότι δημιουργούμε έναν καινούριο άνθρωπο. Α, με αυτή την έννοια το λες. Ναι, ότι ναι, δημιουργούμε μια ζωή. Ένα κομμάτι του εαυτού μας και της γυναίκας μας έρχεται και ενώνεται και κάνουμε μια καινούργια ζωή. Επειδή είπες συνέχειά μας, είσαι θεωρείς παρεμβατικός, δηλαδή θα... Όχι, πώς φαντάζεσαι όταν μεγαλώσει ή ακόμη και τώρα. Καθόλου, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Εγώ καθόλου δεν μπαίνω, ούτε εγώ ούτε η Βόνη μπαίνουμε στη διαδικασία η Ελένη να γίνει συνέχειά μας. Έτσι είναι, θέλουμε να έχει το δικό της χαρακτήρα, να έχει τη δική της προσωπικότητα. Κάποια πράγματα από το DNA σίγουρα έχουν μεταφερθεί και από εκεί και πέρα σε κάποιες αξίες, αυτό που νιώθουμε εμείς ότι η Ελένη μου δεν είναι ωραίο να παίρνεις από εδώ ένα καρύδι και να το κλέβεις. Δεν είναι ωραίο να μη σέβεσαι τον άλλον. Δεν είναι ωραίο να ειρωνεύεσαι ή να είσαι έτσι, τέτοια πράγματα. Βασικά, ναι. Αξίας, βράματα αξιακά. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα, όπως σου έχω πει, ότι δεν θέλω να είναι ούτε το πιο όμορφο κορίτσι με στην τάξη, ούτε το πιο ψηλό, ούτε το πιο έξυπνο, ούτε το πιο... Θέλω να είναι το πιο κανονικό παιδί του κόσμου. Mm-hmm. Θέλω να είναι ένα κανονικό παιδί, να χάνεται με όλα τα υπόλοιπα κανονικά παιδιά στη γη. Αυτό για μένα έχει τη μεγαλύτερη αξία, γιατί έτσι μόνο θα νιώσω ότι αυτό θα της δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια και θα μπορώ να χαίρομαι το παιδί μου ότι θα κινδυνεύει λιγότερο από κάποιον που ξεχωρίζει, ας το πω έτσι. Κάποιος που είναι extreme, που έχει... Χαίρομαι και θαυμάζω, αν θέλεις, τους ανθρώπους που ρισκάρουν στη ζωή τους. Κάνουν πηδάνε από ένα λεξίπτωτο ή τρέχουν με 300 χιλιόμετρα ή... Παίρνουν κάποια μεγάλα ρίσκα στη ζωή τους. Θέλω να ρισκάρει και αυτή στη ζωή της, αλλά μέσα από τη δική της ιδιοσυγκρασία. Δηλαδή το δικό της το ρίσκο να μην είναι αυτό το ρίσκο που έχει παίρνει ένας. Να είναι για τον εαυτό της. Και όχι για να αποδείξει στους άλλους ότι μπορεί να το κάνει. Να υπερνικάει τις δικές της φοβίες. Όποιες και αν είναι αυτές. Μπορεί να είναι ο ένας σε μια φοβία να ανέβει σε μια μηχανή. Να δανείζομαι ή να κάνει μπάνιο βράδυ. Να κερδίσει τις δικές της φοβίες για τον εαυτό της και όχι για να αποδείξει στους άλλους ότι είναι ατρόμητη και ότι δεν φοβάται. Η Ελενίτσα μου είναι λοιπόν ένα πολύ έτσι καλοσυνάτο και κανονικό παιδί και την αγαπώ πάρα πολύ και είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ και η μητέρα της που είναι στη ζωή μας και μακάρι, έτσι, μακάρι να την δω να μεγαλώνει, μακάρι να μου επιτρέψει ο Θεός και η υγεία. Ναι, φίλε, εντάξει, είπαμε, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει, αλλά θα ήθελα πραγματικά να μπορώ να τη δω μέχρι τα βαθιά γεράματά μου, να μεγαλώνει, να τη δω να γίνεται μεγάλη κοπέλα, να την παντρέψω, έτσι, να την πάω στο... Θα διαλέξεις και τον γαμπρό. Δεν θα το διαλέξω, αλλά... Μια κουβέντα θα την πούμε, μια βόλτα θα την κάνουμε με κάποιους φίλους μου, έτσι, καλούς, με κάποια καλά παιδιά. Θα πάω μια βόλτα, έτσι. Θα του δείξω λίγο πώς είναι το βουνό, θα πάω μια πόρτα στη θάλασσα, θα περπατήσουμε παρέα και μετά θα πάρει την απόφαση. Τα πάτε καλά, έτσι, έχετε σχέση με την Ελένη, μπαμπάς, κόρη, πολύ, κάτι, πολύ, πολύ, πάρα πολύ και... Γιατί εγώ το λέω γιατί είμαι τυχερός, ας πούμε, ήταν εμένα, είναι και cool η κόρη μου, ας πούμε, και είναι, εντάξει, είναι... Γιατί δεν είναι, λέμε τώρα εμείς καμιά, αλλά άμα σου τύχει ένα παιδί, ναι, εντάξει, ανάποδο είναι... Ναι, κάποιοι. Κοίταξε, δεν πιστεύω ότι υπάρχουν. Πέρα από το τι κάνεις εσύ, δηλαδή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ανάποδα παιδιά. Ούτε... Έχει μερικά. Ναι, από DNA, πιστεύεις, ναι. Από DNA. Όχι, δεν ξέρω τι. Εγώ πιστεύω από το DNA είναι πιο πολύ σε άλλα πράγματα. Από εκεί και πέρα, ένα παιδί είναι μια λευκή κόρα χαρτί. Για όλα ό,τι ζούμε εμείς, για το παιδί είναι μια κόρα χαρτί και ένα σφουγγάρι. Απορροφά τα πάντα. Mm. Απορροφά την. Έχει, μωρέ, παίζουν ρόλο. Γιατί αλλιώς πώς εξηγείται σε μια οικογένεια, βλέπεις, είναι δύο παιδιά δίδυμα που έχουν μεγαλώσει με τις ίδιες συνθήκες και είναι εκ διαμέτρου αντίθετη χαρακτήρα. Ναι, κάτι. Παίζει καμία. Κοίταξε, ας σου πω τώρα κάτι. Είναι, είσαι σοβαρός. Τώρα μιλάμε σοβαρά για την κόρη σου και τρως καρύδια. Για τρίτη φορά. Τίποτα μην τρως. Πολύ ωραία καρύδια. Θες ένα σοκολατάκι. Όχι.
θα το δαγκώσει και θα σκάσει τον Μπλάντον στον Μπέρμον. Θέλω να σκάσει τίποτα. Θα φύγει. Θες κανένα ουισκάκι να σε κεράσω, έχω κάτι πρίμι με ό,τι μου κοίτα γύρω σου. Όχι, όχι. Αυτό που λέμε, πιέσω την κουσέσκα, θα σε κρατάω σιγά σιγά από τον μισθό. Θα πάω να φάμε δίπλα που έχουμε και. Κοίταξε με, περιμένει τώρα η Ελληνίτσα μου. Εγώ χάρηκα πολύ για την κουβέντα μας. Κι εγώ. Σου εύχομαι καλή επιτυχία σε μια καινούργια καριέρα που κάνεις ξανά. Τι καριέρα, μωρέ, το που γουστάρω φίλους να λέμε. Όχι, τέλος πάντων αυτό που κάνεις. Με το κάνεις με αγάπη και ο κόσμος αυτό έχει ξεχωρίσει εσένα. Ότι είσαι ένας έτσι πιο έτσι αυθεντικός τύπος. Χαλαρός τύπος. Χαλαρά. Τα τρία Α. Γι' αυτό και ονομάζεται έτσι για ενότητα. Και εύχομαι και εσύ να έχεις υγεία στη ζωή σου, να απολαμβάνεις τις χαρές και τις λύπες. Οι λύπες, οι στεναχώριες να σε κάνουν πιο δυνατό και χαρές πιο ευτυχισμένο. Και η οικογένειά σου, η κόρη σου, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι σου να είναι δίπλα σου και να είσαι δίπλα τους και να περνάνε ωραία. Το ταξίδι έχει σημασία και όχι ο προορισμός που λέει ωραία. Και ο παλιός σου ποιητής. Ωραία. Ξεχάσαμε κάτι να αναφέρουμε ή να σε ευχαριστήσω? Τίποτα, όλα καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι να έχεις και εσύ. Και εσύ, εγώ τίποτα. Δουλεύω σαν είμαι εργάτης της τέχνης πια. Είσαι εραστής της τέχνης. Εραστέχνης. Είσαι ο εραστέχνης. Και θα χαρώ έτσι να φτάσω. Πού, εδώ καλοκαίρι, πού θα παίξει εσύ κάπου? Τίποτα, με τους φίλους. 15-50 τα παιδιά. Αποσπασματικά. Αυτοί παίζουν συνέχεια το πρωί και το βράδυ. Ρουσέτος. Εγώ είμαι καναλάρχης τώρα, δεν μπορώ τώρα. Έχω προβλήματα. Ωραία. Να σε καλά, αδερφέ. Να χαίρεσαι τις μουσικές σου, να χαίρεσαι την κοράκλα σου, τη γυναικούλα σου. Να χαίρεσαι τις στιγμές σου. Ευχαριστώ τον ακόμα. Να σε καλά, αδερφέ. Φίλια πολλά. Χάρηκα πολύ.